Αμήν, καθίστε αδέλφια μου, θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 659, Ισαΐας, ο προφήτης, 659 σελίδα, 659, κεφάλαιο νη, 4 εδάφιο, κεφάλαιο νη, 4 εδάφιο. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσα πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγύρι από πρωί εις πρωί εγύρι το οτίον μου, δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα. Ουδέ εστράφηνο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και επτισμάτων. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει, δια τούτο δεν ενετράπην. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπόν μου ως πέτραν σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με, τι θέλει κριθεί με τεμού. Ας παρασταθούμενο μου, τι είναι η αντιδικός μου. Ας πλησιάσει σε με, ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει, ιδού πάντες ούτι θέλουσιν παλαιωθεί ως ημάτιο, ως κόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Μεγάλη δουλειά, αγαπητά μου αδέλφια, να έχει κάποιος γλώσσαν πεπαιδευμένου. Γλώσσα πεπαιδευμένου σημαίνει ο Θεός να με κάνει στόμα Του και να δανείζεται τη φωνή μου. Σπουδαίο πράγμα. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος να περάσει από μια διαδικασία η οποία καταρχήν δεν είναι και τόσο ευχάριστη, είναι επώδυνη. Πρώτα απ' όλα, η διαπίστωση είναι συγκεκριμένη ότι ο Κύριος έδωκεν. Μόνον ο Κύριος δίνει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει γλώσσα πεπαιδευμένου. Είναι η υπόθεση του Αγίου Πνεύματος αυτή. Ο Κύριος όμως δίδει σε εκείνον που μπαίνει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί βλέπεις υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Άλλο πράγμα να λες σωστά πράγματα και άλλο πράγμα να τα λες καθώς πρέπει και την ώρα του που πρέπει. Άλλο πράγμα να τα λες ωραία και άλλο πράγμα να τα λες ουσιαστικά και με καλά αποτελέσματα. Γιατί κάποιος μπορεί να τα λέει ωραία και να μην αγγίζεται κανείς. Υπάρχουν ρήτορες οι οποίοι μιλάνε ωραία, αλλά δεν επηρεάζουν κανέναν. Ο Κύριος όμως έδωκεν εις εμέ γλώσσα πεπαιδευμένων. Θα δούμε παρακάτω ότι δέχθηκε να μπει σε μια επώδυνη διαδικασία ώστε να οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εδώ και είσαι με γλώσσα πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων. Πώς να λαλήσω λόγο. Η Γραφή λέει, μοίρα και θυμιάματα εφραίνουν την καρδία και η γλυκή της του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Αλλού πάλι λέει, η γλυκή της των χιλέων προσθέτει μάθηση. Αλλού πάλι λέγει, λόγος Θεού λαληθείς πρεπόντος. Είναι μήλα χρυσά, εις ποικίλματα αργυρά. Δεν είναι λοιπόν μόνο το τι πρέπει να πω, βεβαίως, και πρέπει να προσέχω τι πρέπει να λέω. Γιατί αυτά που πρέπει να λέω πρέπει να είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το θέλημά Του. Αλλά δεν αρκεί μόνο το τι πρέπει να λέω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και πώς το λέω. Γιατί μπορεί να λέμε σωστά πράγματα, με λάθος τρόπο και σε λάθος στιγμή. Να λοιπόν τα χαρακτηριστικά μιας πεπαιδευμένης γλώσσας. Λέει εκείνο που πρέπει, καθώς πρέπει και την ώρα που πρέπει.
Εκείνος λέει, μου έδωκε λόγια, γλώσσα πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Τι σημαίνει εν καιρό? Όχι κάθε λίγο και λιγάκι, ή όποτε μ' αρέσει, αλλά όποτε πρέπει. Και αυτό το όποτε πρέπει, μόνον ο Κύριος μπορεί να το δείξει. Και για να μπορέσω εγώ να το καταλάβω, το τι πρέπει, το πώς πρέπει και το πότε πρέπει, θα πρέπει να μπω σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αν δεν μπω σε αυτή τη διαδικασία, τότε μπορεί να τα λέω ωραία, αλλά θα κάνω και ζημιές. Μπορεί να λέω σωστά πράγματα, καταρχάς μπορεί να μην λέω ούτε και σωστά πράγματα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να λέω σωστά πράγματα και να κάνω ζημιές. Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα να μην λέω σωστά πράγματα και να κάνω ζημιές, αλλά επίσης είναι σοβαρό πράγμα να λέω σωστά πράγματα με λάθος τρόπο, πολύ ωραία, αλλά κάνω ζημιές, να μην έχω αποτελέσματα. Ο λόγος λοιπόν που εδόθη σε μένα είναι λόγος γλώσσας πεπαιδευμένου, για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου, δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Για να μπορεί κάποιος να λαλεί ως πεπαιδευμένος, θα πρέπει προηγουμένως να ακούει ως πεπαιδευμένος. Διότι εάν δεν ακούει ως πεπαιδευμένος και λαλεί, τότε θα λαλεί τα δικά του. Στην ώρα που αυτός νομίζει και με τον τρόπο που αυτός νομίζει. Και το αποτέλεσμα θα είναι μηδένι στο πηλίκο. Αν και μπορεί να γίνει μέχρι και ζημιά. Επομένως, το να έχει κάποιος γλώσσα πεπαιδευμένου δεν έχει να κάνει ούτε με την ρητορία, ούτε με την σωστή σύνταξη των προτάσεων, ούτε με τα καλολογικά στοιχεία, ούτε με την δύναμη και τον στόμφο. Έχει να κάνει με το αν ακούει καλά. Γλώσσα πεπαιδευμένου δεν έχει ο ρήτορας ή αυτός ο οποίος εκφράζεται ωραία, αλλά γλώσσα πεπαιδευμένου έχει αυτός που ακούει καλά. Είδες λοιπόν πώς τελικά η γλώσσα του πεπαιδευμένου συνδύεται με ταυτή του. Αν ακούει καλά τη φωνή του Θεού, αν ακούει καλά αυτά τα οποία πρέπει να πει, αν έχει μάθει να είναι ένα μικρόφωνο του Θεού ή ένα μεγάφωνο, αν έχει μάθει να είναι ο αντίλαλος του Θεού και όχι εκείνος ο οποίος καλείται να πει πράγματα στα οποία ο Θεός κατόπιν εορτής καλείται να συμφωνήσει. Επομένως, για να έχει κάποιος γλώσσα πεπαιδευμένου, πρώτα πρέπει να ακούει. Διότι αν δεν ακούει καλά, τότε θα λέει τα δικά του. Κύριος ο Θεός ίνιξεν οτίον εν εμή. Μου είπε ζώρικα πράγματα. Ότι πρέπει να περάσω από επώδυνες καταστάσεις για να μπορώ να έχω γλώσσα πεπαιδευμένου. Μου είπε πράγματα δυσάρεστα, τα οποία θα πρέπει να περάσω ώστε να είμαι πραγματικά γλώσσα πεπαιδευμένου και να μην είμαι απλά μία μελωδική άρπα η οποία απλά θα καθησυχάζει τους άλλους και δεν θα τους επηρεάζει δραστικά. Κύριος λοιπόν άνοιξε οτίον εν εμή, μου είπε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, και γιατί του έχει πει πράγματα, από πού αποδεικνύεται ότι του λέει πράγματα επώδυνα τα οποία πρέπει να αποδεχθεί? Από το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν υπήθησα. Αν του έλεγε κάτι ευχάριστο, δεν θα ετίθε το θέμα αν θα απηθήσει ή όχι. Εγώ λοιπόν, λέγει, δεν υπήθησα. Δεν του είπα τι είναι αυτά που λες, ξέχασέ το, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Θα είμαι γλώσσα πεπαιδευμένου λέγοντας αυτά που θέλω και με τον τρόπο που εμένα μ' αρέσει. Και επιπλέον λέγει ότι εγώ ούτε στράφην ο πίσων. Δεν σηκώθηκα να φύγω.
Δεν είπα ότι εγώ αυτά που μου λες δεν δέχομαι να τα υποστώ. Λέει στη συνέχεια. Και εδώ μας ενημερώνει ο Λόγος του Θεού τι ακριβώς του είπε να κάνει και εκείνος δεν σηκώθηκε να φύγει από αγανάκτηση ή από απελπισία. Εδώ του λέει ακριβώς με ποιον τρόπο θα γίνει μια πραγματικά γλώσσα πεπαιδευμένου. Γιατί τα υπόλοιπα είναι φαντασίες και είναι ένα λιβάνισμα του εαυτού. Τα λέω καλά, μ' αρέσω πάρα πολύ, έτσι όπως τα λέω, και οι άλλοι τους αρέσει όπως τα λέω, αλλά όλοι μας παραμένουμε ίδιοι και κανένας δεν αλλάζει. Η γλώσσα υπεπαιδευμένη αλλάζει το ακροατήριο, όσοι τουλάχιστον θέλουν να αλλάξουν. Αλλάζει το περιβάλλον, το αγγίζει, όσοι εξ αυτών θέλουν να αγγιχτούν. Λέει λοιπόν τη διαδικασία, αδέλφια, της γλώσσας τυπεπαιδευμένης, μιας γλώσσας ενός ανθρώπου που μετατρέπεται σε στόμα Θεού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Να ανοίγουμε τα στόμα μας και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό περνάει από μια διαδικασία οδύνης για να οδηγηθεί κανείς στη φωνή του Αγίου Πνεύματος με καλά αποτελέσματα. Και ξεκινάμε από το εξής. Πρώτον, τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγώντας. Βαράτε. Βαράτε όσο θέλετε. Αυτό τους λέει. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγώντας. Έτσι αποκτά κάποιος γλώσσα πεπαιδευμένου. Όταν γυρίζει την πλάτη και λέει χτυπάτε όσο θέλετε, όσο μπορείτε, όσο αντέχετε. Δηλαδή η πεπαιδευμένη γλώσσα περνάει από το ξύλο που υφίσταμε από τους άλλους. Έτσι μας λέει εδώ. Γι' αυτό λέει του άνοιξε το οτίον, για να προσφέρει στους άλλους, στους αχαρίστους, στους αδίκους, στους αρρωστημένους, στους εμπαθείς, την πλάτη του. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τας σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν μπήκα σε διαδικασία να αμυνθώ, μήτε να υπερασπίσω τον εαυτόν μου ή τις οδούς μου ή να προσπαθήσω να δώσω στον άλλο να καταλάβει ότι τα κίνητρά μου ή τα κριτήριά μου ήταν άγια και οι προθέσεις μου. Δεν μπήκα σε αυτόν τον απελπισμένο αγώνα να δώσω στον άλλο να καταλάβει ότι έχω καλές προθέσεις. Γιατί? Για να φάω το ξύλο μου, για να υποστώ τις κακόπιστες κριτικές, την αχαριστία, την αγνωμοσύνη και αφού το υποστώ όλο αυτό, εκεί να βρεθώ με μια γλώσσα πεπαιδευμένη, γιατί η γλώσσα πεπαιδευμένη είναι αυτή που ανέχεται και υποφέρει τις ανάρμοστες συμπεριφορές των άλλων, ανεξάρτητα αν αυτή έχει τις καλύτερες προθέσεις. Η γλώσσα του πεπαιδευμένου έχει κόστος, γι' αυτό και έχει μοναδικά αποτελέσματα και ανεκλάλητη και απερίγραπτη καρποφορία. Τα σιαγώνας μου λοιπόν έδωκα εις τους μαστιγούντας, δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Κάντε μου ό,τι θέλετε. Πείτε εναντίον μου ό,τι θέλετε και όσο θέλετε. Αυτό λέει εδώ. Μόνον εγώ να μην μπω στη διαδικασία της μίμησης, της δικής σας, τους λέει. Εγώ να μην είμαι αυτός που φτύνει τον άλλον. Οι άλλοι ας με φτύνουν. Καλό μου κάνει. Οι άλλοι ας με αψηφούν. Καλό μου κάνει. Και ξέρετε αδέλφια ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Μάθε να μην σε λαμβάνουν υπόψη τους και θα σε λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Επεθύμη να συμβουλεύεις προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και να σε αψηφούν. Όσο πιο πολύ σε αψηφούν, τόσο πιο πολύ θα σε χρησιμοποιεί
και θα σε λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Έτσι αποκτιέται η γλώσσα του πεπαιδευμένου. Δέχομαι να με αψηφούν. Και ο Θεός μου λέει, εσύ παιδάκι μου, μου μοιάζεις, μοιάζεις τον Υιόν μου. Πάρε λόγο Θεού, πάρε άγγιγμα Πνεύματος Αγίου, λάβε παρηγορία από μένα. Όταν δεν σε λαμβάνουν υπόψη, να λυπάσαι για αυτούς, αλλά να χαίρεσαι πολύ για σένα. Όταν δεν σε λαμβάνουν υπόψη τους, όταν σε γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, να θλίβεσαι για αυτούς, αλλά να θλίβεσαι πραγματικά, αλλά για σένα να πετάς τη σκούφια σου από χαρά. Διότι όσοι αποδέχονται να τους αψηφούν, δεν τους αψηφά ποτέ ο Θεός. Απεναντίως, τους λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τους. Γιατί τα κάνω όλα αυτά, λέει εδώ, γιατί τα κάνω. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Γι' αυτό εγώ αφέθηκα. Γιατί γι' αυτό προσέφερα τις πλάτες μου, τα σαγόνια μου. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ο Κύριος. Ότι ο Κύριος δεν εγκαταλείπει ποτέ εκείνους που παραδίδονται εις Αυτόν με έναν τέτοιο τρόπο, δηλαδή εξ ολοκλήρου. Δεν θα μπορούσε εκείνος να δώσει μια μπουνιά σε εκείνους που τον τριχομαδούν. Δεν μπορούσε να πάρει ένα μαξούκι και όσους πάρει ο χάρος. Μια, δύο, τρεις θα τις ρίξω, θα προλάβω. Ξέρω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει. Γιατί αυτούς βοηθάει ο Θεός. Εκείνους που δέχονται όχι μόνο να τους αψηφούν, αλλά και να τους χτυπούν. Εκείνους που έμαθαν ότι μέσα από τα χτυπήματα των άλλων, εκείνοι βελτιώνονται και γίνονται στόμα Θεού, γιατί αποκτήσαν την καρδιά Του. Γιατί η καρδιά του Θεού τι είναι? Είναι μια διαρκή ανοχή της αμφισβήτησης όλης της οικουμένης, απ' αρχής της κτήσεως μέχρι και τώρα που μιλάμε. Έχουμε έναν Θεό που βλέπει εδώ και χιλιάδες χρόνια τα μύρια όσα και τι κάνει. Σιωπά. Και περιμένει. Και όχι μόνον αυτό, στέλνει και τον Υιόν Του. Το λόγο τον κάνει και σάρκα. Και τον σταυρώνουν και αυτόν. Και αντί να ανοίξει η γη να τους καταπιεί, να την ανοίξει τη γη εκείνος να τους καταπιεί τους άλλους, κάνει υπομονή. Και περιμένει. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου και μόνον έτσι θα αποκτήσεις και εσύ και εγώ γλώσσα πεπαιδευμένου. Ιδάλλως θα είμαστε μια ωραία φυσαρμόνικα που θα βοηθάει τους άλλους να περνάνε την ώρα τους, αλλά ταυτόχρονα θα τους χαϊδεύει, θα τους σκοτίζει την διάνοια και τίποτα δεν θα αλλάζει και ο χρόνος θα περνά και κανένα αποτέλεσμα. Δια τούτο δεν είναι τράπην, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος την στάση του προβάτου δικαιώνει, όχι τη λογική του κατσικιού που έχει πάντοτε μία αντίρρηση, ούτε την λογική του τάβρου που πάντοτε θέλει να συγκρουστεί, ούτε τη λογική του ελέφαντα, ο οποίος είναι παντελώς ανέστητος σε οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα, ούτε τη λογική του κουνουπιού που τσιμπάει όπου του αρέσει, ούτε τη λογική ενός σκύλου ο οποίος δαγκάει όταν δεν του κάνει το χατήρι, ούτε τη λογική μιας γάτας η οποία σε εγκαταλείπει αν δεν της κάνεις τα κέφια. Η λογική του προβάτου. Η λογική του προβάτου. Αυτή τη στάση ο Θεός τη δικαιώνει. Όχι εκείνη την ώρα, όχι επί τόπου, αλλά τη δικαιώνει. Και όταν την δικαιώνει, ανοίγει ο ουρανός. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπον μου ως πέτρα σκληρά. Γι' αυτό επιλέγω να εκτεθώ στα χτυπήματα των άλλων και δεν προσπαθώ να τα αποφύγω. Μη τυχόν και τσαλακωθεί το προφίλ μου και αμφισβητηθεί η επιτυχία μου ή η πνευματικότητά μου. Γι' αυτό το λόγο. Διότι ξέρω ποιους δικαιώνει ο Θεός.
και ξέρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Ξέρω δηλαδή ότι στο τέλος, όσο εγώ δεν μιλάω και με τη στάση μου τους λέω βαράτε, φτύστε, κακολογήστε, στο τέλος θα μιλήσει αυτός για μένα και θα με βοηθήσει. Αυτός θα πει την τελευταία κουβέντα. Αν εγώ λέω κουβέντες, τι να βρει να πει εκείνος για μένα. Αν όμως εγώ δεν λέω τίποτα, τότε εκείνος θα μιλήσει στην κατάλληλη στιγμή και θα γίνει εκείνο που δεν φαντάζομαι. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Αμήν Κύριε στο λόγο σου. Αμήν στη στάση ζωής σου. Βοήθησέ μας μόνο. Βοήθησέ μας. Γιατί χωρίς τη δική σου βοήθεια δεν μπορούμε. Βοήθησέ μας. Λέει στο 8, πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Βρε ένα περίεργο πράγμα. Όσο πιο πολύ χτυπιέμαι, όσο πιο πολύ αφήνομαι στα εμπαθή χτυπήματα των άλλων, τόσο πιο πολύ τον αισθάνομαι κοντά μου. Δηλαδή τα χτυπήματα πάνε ασορτή με την παρουσία του Κυρίου. Έτσι λέει ο προφήτης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη την εμπειρία των άλλων. Τώρα που τα περνάω όλα αυτά, τον νιώθω πιο κοντά μου από ποτέ. Θέλεις? Δεν πολύ θέλεις. Θέλεις? Από τα χτυπήματα που θα δέχεσαι για χάρη του, θα τον νιώθεις πιο πολύ κοντά σου. Πλησίον ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθόμενο μου. Όποιος θέλει ας έλθει. Όσο υπέφερα, δεν ανοίγα το στόμα μου. Δεν ανταπάντησα. Τι να μου πούνε. Όποιος θέλει ας έρθει. Όλους τους ανέχθηκα. Όλα τα κατάπια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και λέει επίσης και κάτι άλλο. Ποια είναι η αντιδικός μου. Ας πλησιάσει σε με. Ας έλθει και εκείνη που τα έχει μαζί μου. Ας έλθει να μου ζητήσει το λόγο. Το μόνο πράγμα που θα βρει είναι μία ιερά σιωπή από μέρους μου. Μπορεί να έχω να της πω πολλά, είναι σαν να λέει, αλλά δεν θα πω τίποτα. Γιατί? Μήπως έχεις βρεγμένη την φωλιά σου, Ισαΐα? Μήπως ελέγχει η συνείδησή σου για κάτι? Αν έχεις δίκιο, γιατί δεν μιλάς? Αν δεν έχεις πράγματα να πεις, γιατί τα λες? Γιατί δεν τα λες? Γιατί δεν τα λέει? 9 εδάφιο. Ιδού, Κύριος θέλει με βοηθήσει. Όχι, θα αφήσω εκείνον να μιλήσει για μένα. Αυτό να κάνεις. Άφηνε τον Κύριο να μιλήσει για σένα. Μα θα θεωρηθώ ότι έχω άδικο. Θα θεωρηθώ ότι είμαι ητοπαθής. Θα θεωρηθώ ότι δεν έχω το θάρρος της γνώμης μου. Και τι πειράζει? Πειράζει να θεωρηθείς όλα αυτά τα οποία μπορεί να θεωρήσουν οι άλλοι? Αν εσύ βλέπεις τον Κύριο και λες ιδού, ο Κύριος είναι θέμα χρόνου να με βοηθήσει. Αυτός θα μιλήσει. Και αν μιλήσει εκείνος για σένα, τότε να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι εκείνος τα λέει καλύτερα και πιο πιστικά και πιο αποτελεσματικά. Ο Κύριος λοιπόν θέλει με βοηθήσει. Και τι θέλει με καταθικάσει? Από τη στιγμή που εκείνος μιλάει για λογαριασμό μου, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τι αποτέλεσμα και τι νόημα μπορεί να έχουν? Αν μιλάει ο Θεός για σένα και υπέρ σου, τι μπορεί να σε καταστρέψει, τι μπορεί να σε βλάψει? Και τα κτυπήματα τα οποία θα δεχθείς, στόμα Κυρίου θα σε καταστήσουν. Έτσι δεν είναι? Οι ανάρμοστες συμπεριφορές, οι συκοφαντίες, οι υποτιμήσεις θα σε ανεβιβάσουν. Είναι το ασαντσέρ που θα σε ανεβιβάσουν πιο πολύ στην επίγνωση του Κυρίου σου. Τη σχέση σου με τον Κύριο θα βελτιώσουν. Εάν τις αποδεχθείς ως ένα μέσο, ως ένα πικρό φάρμακο με ευεργετικά αποτελέσματα. Λέει στο 9 εδάφιο, ιδού ο Κύριος θέλει με βοηθήσει, τι θέλει με καταδικάσει, ιδού πάντε σου τη θέλουσιν παλαιωθεί ως σημάτιο. Όλοι αυτοί που με κτυπούν, που σε κτυπούν, που σε προσβάλλουν, που σε θίγουν και ασκούν μια ιδιαίτερη γοητεία και επιρροή,
αυτή την γοητεία που ασκούν, να ξέρεις ότι είναι παροδική και πρόσκαιρη. Είναι θέμα χρόνου να φθαρεί και θα φθαρεί από τα γεγονότα. Γι' αυτό λέει θα παλαιωθούν ως ημάτιον. Φοράνε τώρα ένα μάτιο λαμπρό, πετυχημένος, πετυχημένη, πνευματικός, πνευματικιά, αποτελεσματικός, αποτελεσματικιά, έτσι φαίνεται. Αλλά αυτή η πρόσκαιρη γοητεία και σαγήνη που ασκούν θα φθαρεί, γιατί δεν είναι γνήσια. Γι' αυτό και λέει στη συνέχεια ότι αυτοί όλοι θα παλαιωθούν ως ημάτιον και ως κόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Δηλαδή, η εξέλιξη των πραγμάτων, η πορεία των γεγονότων θα διαψεύσει κάθε προσδοκία τους και θα τους οδηγήσει δυστυχώς για αυτούς σε αποτυχία. Και κάθε ένας που μπαίνει σε αυτή την λογική, τη λογική που υπερασπίζομαι τον εαυτόν μου ή που επιβάλλω και το πρέπον στον άλλον ή που πρέπει οπωσδήποτε να πείσω ότι εγώ είμαι και ότι εγώ ξέρω, δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί στην φθορά και στην αποτυχία. Η προσφορά του μάγουλου, της πλάτης, οδηγεί στο να είσαι στόμα Θεού. Και μάλιστα πεπαιδευμένο. Αμήν. Δόξα να έχει ο Κύριος. Ελέησέ μας, Κύριε, και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε.